Γεια και χαρά, είμαι η Ανεζίνα. Καλώς ήρθατε στα δημιουργικά εργαστήρια του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας. Την προηγούμενη φορά είδαμε αρλεκίνους, έτσι σήμερα θα εμπνευστούμε από αυτούς και θα φτιάξουμε μια αποκριάτικη χειροτεχνία με θέμα το μοτίβο του αρλεκίνου. Ξεκινάω σε ένα απλό χαρτί α4. Θέλω να το διπλώσω 7 φορές για να το χωρίσω δηλαδή σε 8 ίσες λωρίδες. Τι κάνω λοιπόν? Με το χαρακά μου μετράω όλη την επιφάνεια και ύστερα θα τη διαιρέσω δια 8. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι το μήκος της λωρίδας μου. Κάνω ένα σημαδάκι, το διπλώνω μια φορά και στη συνέχεια το διπλώνω σαν βεντάλια όσο μπορώ πιο ίσια για να κρατήσω το μέγεθος της κάθε λωρίδας. Τι εννοώ διπλώνω βεντάλια? Εννοώ διπλώνω μία φορά, γυρνάω το χαρτί μου τούμπα και ξαναδιπλώνω προς τα μέσα. Τούμπα και διπλώνω. Τούμπα και διπλώνω. Μέχρι να τελειώσει το χαρτί. Στη συνέχεια πάω να διπλώσω το χαρτί από την άλλη μεριά. Εδώ θα χρειαστώ 4 λωριδίτσες, οπότε διαιρώ δια 4 και θα διπλώσω 3 φορές. Παρατηρήστε τώρα ότι όταν το ανοίξω έχουν δημιουργηθεί σχήματα τα οποία θα με καθοδηγήσουν για να φτιάξω τους ρόμβους. Βάζω σημαδάκια εκεί που θα έχει μυτούλα ο ρόμβος μου και ύστερα με το χαρακά μου ενώνω τα σημαδάκια. Στην πραγματικότητα κάνω διαγώνιες γραμμές. Απλώς κρατάω τις σωστές αποστάσεις ώστε ο συνδυασμός τους να μου δώσει το μοτίβο που θέλω, δηλαδή τους ρόμβους στη σειρά. Έκανα λοιπόν το σχέδιο με το μολύβι μου, βάζω τώρα πινέλο και νερομπογιές για να χρωματίσω τους ρόμβους μου. Το χαρακτηριστικό στο μοτίβο του αρλεκίνου είναι ότι τα χρώματα είναι εναλλάξ, δηλαδή δεν είναι ποτέ 2 χρώματα στη σειρά. Συνήθως παρεμβάλλεται κάποιο άλλο ανάμεσα. Αν δεν είναι 2, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 4 χρώματα. Αφού τελειώσω με το χρωματισμό, το αφήνω λίγο να στεγνώσει και πάω να φτιάξω διάφορα διακοσμητικά για τη χειροτεχνία μου. Έχω ένα μικρό κομματάκι εδώ χαρτονάκι, το διπλώνω στη μέση, σχεδιάζω με το μολύβι μου μισή μάσκα, την κόβω και η μάσκα μου είναι έτοιμη και αυτή. Στη συνέχεια θα κολλήσω λωρίδες από χαρτονάκι. Επίσης έχω αυτό το θαυματουργό εργαλείο που κάνω τρύπες, που πολύ ωραία θα χρησιμοποιήσω τα σκουπιδάκια του, ας πούμε, για να παίξουν το ρόλο του χαρτοπόλεμου. Κολλάω λοιπόν τη μάσκα μου, με κολαστίκ βεβαίωσε, τα κομφετί και στη συνέχεια κάνω και λίγο κομμωτική εδώ στις σερμαντίνες, λίγο δηλαδή γύρω γύρω, στο μολύβι μου, στο μαρκαδόρο και το μεταμορφώνω σε κατσαρή σερμαντίνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και παλιές ζωγραφιές ή ακόμα και λωρίδες από εφημερίδες. Τα κολλάω όλα αυτά με κόλλα στίκ. Εγώ έψαξα να σας πω την αλήθεια και βρήκα διάφορα υλικά και κόλλησα, κλωστές, πουλιές, βρήκα κάτι λουλουδάκια, βρήκα και κάτι φτερά και τα κόλλησα όλα στη χειροτεχνία μου. Ορίστε, εδώ το έργο μου. Να λοιπόν που ένας αρλεκίνος μας ενέπνευσε για να φτιάξουμε μια χαρούμενη, αποκριάτικη χειροτεχνία. Περιμένω με ανυπομονησία να δω και τις δικές σας δημιουργίες. Σας εύχομαι καλές απόκριες. Γεια χαρά!